Τώρα για την πολιτική. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Βρισκόμαστε εδώ στα Τρίκαλα και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι καλεσμένος νομαρχιακής μας επιτροπής για δεύτερη φορά σε δράση μας στα Τρίκαλα, μια ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση και συζήτηση με τους ανθρώπους μας στα Τρίκαλα και σε όλο το νομό Τρικάλων για τα επόμενα βήματα του κινήματος για την εξόρμηση στην κοινωνία, για την επικοινωνιακή προβολή των θέσεών μας. Η θεσμική κρίση ανέδειξε το έλλειμμα πολιτικής εξουσίας στη χώρα μας, μια διαχείριση που γίνεται μέσα από συγκεντρωτικές δομές, τόσο στο επίπεδο της οικονομίας όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν σπάνιες ευκαιρίες ανάπτυξης για την πατρίδα μας. Το στίχημα είναι η διάχυση του ωφέλους να γίνει σε όλη την κοινωνία και όχι σε λίγους και αρεστούς στην κυβέρνηση. Άρα για μας το στίχημα από εδώ και πέρα είναι να φέρουμε την κοινωνία ξανά στο προσκήνιο, να γράψουμε μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα το πρόγραμμά μας και έτσι να αξιολογηθούμε στις επόμενες εκλογές. Θα έχω την ευκαιρία στις επόμενες ώρες να συζητήσω με όλους τους ανθρώπους εδώ στα Τρίκαλα πάνω σε αυτούς τους άξονες της επόμενης πολιτικής δράσης του κινήματος. Ενεργειακό, παρακολουθήσεις, ακρίβεια και ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ασφαλώς. Πώς απαντάει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία φαίνεται τουλάχιστον, όπως καταγγέλλετε και εσείς, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει? Απαντάμε πράγματι εδώ και μήνες με ρεαλιστικές προτάσεις, άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες όλες κουμπώνουν σε ένα συνολικό αφήγημα, εντάσσονται σε ένα συνολικό αφήγημα. Η πολιτική εξουσία δεν είναι ελάφυρο, ούτε ιδιοκτησία, ούτε μπορεί να συγκεντρώνεται σε ένα κλειστό γραφείο και να γίνεται, αν θέλετε, διαχείριση σε ημετέρους. Στην ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με το καρτέλ, με τα συμφέροντα. Θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Λέμε λοιπόν εδώ και μήνες για το πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Χρειάζεται να μιλήσουμε για την εξοικονόμηση ασφαλώς, με ισχυρά κίνητρα. Χρειάζεται να μιλήσουμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι όμως για λίγους, όχι με μεγάλα αεολικά πάρκα που έχουν και πολύ προβληματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά με ενεργειακές κοινότητες στους αγρότες μας, στους μεταφυγητές, στους πολίτες παντού σε όλη τη χώρα. Ακρίβεια. Φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε για άμεση μείωση των έμεσων φόρων όσο διαρκεί αυτή η κρίση, που ουσιαστικά η κυβέρνηση τι κάνει, κερδοσκοπεί βάρος των πολιτών απλώς και μόνο για να επιστρέψει με οριζόντιες επιδοτήσεις το όποιο δημοσιονομικό όφελος. Όλα λοιπόν μαζί και οι παρακολουθήσεις. Και θέλω να το πω αυτό, δεν υπάρχει ή οικονομία ή δημοκρατία, είναι και τα δύο σε ένα συνολικό αφήγημα. Πολιτική για τους πολλούς και όχι τους λίγους. Άρα εμείς απαντούμε με ρεαλιστικές προτάσεις, ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, προσαρμοσμένο στη χώρα μας, να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με ισχυρή δημοκρατία, θεσμούς ελέγχου και πραγματική κοινωνική ευημερία. Ελληνοτουρκικά, άτυπη σύνοδος της Πράγας που επιβεβαίωσε στην ουσία ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η όλη υπόθεση? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προφανώς είμαστε ίσως στο παραπέντε μιας κρίσης στο Αιγαίο. Προφανώς δεν έχει κάποιο νόημα να κινδυνολογούμε απλώς. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και δυναμικοί στις θέσεις μας. Η διπλωματία μας και οι ένοπλες δυνάμεις για την αποτρεπτική προσοχή είναι σε ένα επίπεδο ετοιμότητας τέτοιο που προφανώς να υπερασπιστούν τα εθνικά μας δικαιώματα. Εμείς πρέπει να μείνουμε εθνικά στην τήρηση των κόκκινων γραμμών που πολλά χρόνια και το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση έχει χαράξει. Τήρηση του διεθνούς δικαίου και προφανώς από εκεί και πέρα την έκθεση της Τουρκίας στη διεθνή κοινή γνώμη. Η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, εργαλειοποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και πρέπει αυτά να το αναδείξουμε. Και η Τουρκία είναι ένας διεθνής ταραξίας και στο εσωτερικό της παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις, κυρίως με την Ελλάδα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εδαφική μας κυριαρχία. Άρα, με την Τουρκία, και καλούμε τον Πρωθυπουργό να το κάνει αυτό, θα πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει τακτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο πλαίσιο ενταξιακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, με άμεσες κυρώσεις, ό,τι μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, και επιτέλους ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ο Νίκος Ανδρουλέξος, εισηγητής, προκάλεσε για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Είναι παρανοϊκό και αντιφατικό και ναρκοθετεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα εξοπλίζουν έναν διεθνή ταραξία όπως η Τουρκία. Ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό. Σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί η πλειοδοσία που
κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ είναι αλλαγής προεκλογικά, αν θα υπάρξει σημείο σύγκρουσης. Κοιτάξτε, νομίζουμε όλα αυτά είναι σενάρια που δεν μπορούν να γίνονται ούτε σε κλειστά γραφεία, ούτε πάνω σε δημοσκοπήσεις. Δεν είμαστε μια δημοκρατία των δημοσκοπήσεων, είμαστε η δημοκρατία κοινοβουλευτική, η ελληνική, με εκλογές. Άρα, για μας το μη είναι η λαϊκή εκμηγορία. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να αξιολογηθούμε με βάση τις προτάσεις μας και το προγραμματικό μας πλαίσιο. Όχι με όπως μας βλέπουν μία κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ ή μία κοντά στη Δημοκρατία. Σας θυμίζω, αν κάναμε αυτή τη συνέντευξη πριν από μερικούς μήνες, θα ήμασταν σε ένα κλίμα στο οποίο οι περισσότεροι μας έβλεπαν ως χρήσιμο συμπλήρωμα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κάποιοι μας βλέπουν ως χρήσιμο συμπλήρωμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε τίποτα από τα δύο. Είμαστε απέναντι στις νοοτροπίες που και τα δύο κόμματα αυτά, δυστυχώς και στους θεσμούς αλλά και στην οικονομία, εφάρμοσαν και εξέφρασαν. Είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι και επιδιώκουμε την αλλαγή πολιτικού παραδείγματος. Πώς? Μέσα από τις προτάσεις μας. Και όταν θα έρθουν εκλογές, λίγη υπομονή θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, και γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά, την πραγματική ενίσχυση του κινήματος που θα δώσει και ρόλο πρωταγωνιστή την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Άρα, στην ουσία, απορρίπτεται την πρόταση του γραμματέα του Μέρα Εξπέρα, του κ. Γιάννη Βαρουφάκη, για προεκλογική σύγκληση κομμάτων. Ξέρετε, για την επόμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα κρίνουν οι εκλογές. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε συνεννόηση ή συνεργασία ή σύμπλευση, προγραμματική έστω, πριν από τις εκλογές, ακυρώνει το βασικό παράγοντα της δημοκρατίας που είναι η λαϊκή εκμηγορία. Στους Μητροπολιτικούς Δήμους, το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, σύντομα, θα υποστηρίξει συνεργασίες ή θα έχει στο επίκεντρο τη στήριξη προσώπων που ενστερνίζονται την πολιτική του ΙΝΑΛ? Για την αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής είναι ένας κομβικός χώρος παραδοσιακά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος ο οποίος ουσιαστικά κατοχύρωσε και ενίσχυσε την τοπική αυτοδιοίκηση. Και πάντοτε είχαμε την αίσθηση, και ειδικά ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης έχει την εδραία πεποίθηση, ότι η αυτοδιοίκηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τελείως διαφορετικό από την κεντρική διοίκηση. Θα πρέπει στους Δήμους και στις περιφέρειες το κίνημά μας να αφουγκραστεί την κοινωνία των πολιτών. Να αφουγκραστεί τις διεργασίες και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε κάθε τοπική κοινωνία. Το επόμενο διάστημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανακοινώσουμε, θα υπάρξει νέος τομέας αυτοδιοίκησης και νέος γραμματέας του τομέα αυτοδιοίκησης, που θα έχει ένα κυρίαρχο έργο στο επόμενο διάστημα, στον δρόμο της αυτοδιοίκησης εκλογής. Ακριβώς να διαβάσει και να ακούσει τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα, και στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλία και ευρύτερα σε όλη τη χώρα, και να καταλήξουμε στα καλύτερα δυνατά ψηφοδέλτια με τους πιο αντιπροσωπευτικούς επικεφαλείς και υποψηφίους περιφερειάρχες και δημάρχους. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, και το επόμενο διάστημα έχουμε πολύ πολλή δουλειά μπροστά μας πάνω σε αυτό το επίπεδο.